Καλησπέρα παιδιά, Τάσο εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα αντιδράσουμε σε κάποια κόλπα που γίναν, που δεν κατέληξαν και πάρα πολύ καλά. Και ως προάς που είμαι και όλοι το ξέρετε, θα μάθουμε πώς να κάνουμε πιο σωστά κόλπα. Οπότε δεν πολλογαλώ, πάμε μέσα στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ έναν τυπά, ο οποίος είναι σε ένα βουνό, το οποίο είναι αρκετά κάπως, έχει εδώ πάρα πολλές πέτρες, είναι γενικό λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δεν φαίνει μια χαρά, ωραίος. Ωπα ρε, κάτσε ρε. Κάτσε να δούμε τι παίζει, πήγε λάθος. Λοιπόν, κατεβαίνει μια χαρά. Και βλέπω εδώ πετάει ένα γόνατο. Αυτός έχει πάρει μια κλίση, λες και θέλει να πάρει φουλ αεροδύναμη. Τι μπορεί... Α, λοιπόν, κατεβαίνει, χάνει την ισορροπία του εδώ πέρα, γι' αυτό πετάει και το γόνατο. Και εδώ πέρα, επειδή δεν είχε χώρο για να πατήσει φρένο και να σταματήσει τελείως, είχε εδώ γκρεμό φάση, άλματι, είχε... και ουσιαστικά κατέρευσε. Εντάξει, από ό,τι βλέπουμε δεν έπαθε και κάτι σοβαρό και μετά το ξαναεπιχειρεί. Α, και τα κατάφερε, ωραίος. Επίσης ήταν, από ό,τι βλέπω, ήταν τεράστια, τεράστιο το άλμα. Λοιπόν, για δούμε τον επόμενο. Οπαρε. Τι έγινε. Κάνει καλά το άλμα, αλλά κάτι εδώ παίζει να έγινε. Παίζει να κατάλαβα τι έγινε. Επειδή από ό,τι βλέπετε δεν είναι στη λακκούβα με το νερό. Οπότε να χτύπησε εκεί πέρα, να του κόψει τη φόρα και διάφορα. Παίζει να πάτησε μπροστινό φρένο και έφυγε έντο. Που λογικά κάτι τέτοιο πεζαπέχτηκε. Από ό,τι βλέπετε, χάνει εδώ την ισορροπία του φάση. Δεν ξέρω, αυτό που βρίσκω πιθανό είναι να πάτησε μπροστά φρένο. Δεν βλέπω καμιά πέτρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Για δούμε. Αυτός θα κάνει. Δεν έχει μεγάλη ταχύτητα. Oh my god. Όχι, θα φύγει ευθεία. Oh my god. Α, καλά. Αυτός είναι σε φάση. Δεν στρίβω. Φεύγω ντουγρού. Δεν με νοιάζει. Σιγά μη στρίψω εγώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλάβατε το ότι παίχτηκε. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα. Και θέλει να πιάσει αυτή τη λωρίδα ώστε να φύγει για το υπόλοιπο δρόμο. Πρέπει να κάνει γρήγορη έλξη γιατί είναι εδώ πέρα και πρέπει να πάει αμέσως εδώ πέρα. Εκείνη την ώρα το πήρε λίγο λάθος. Επίσης παίζει να έχει και καμιά μυτερή πέτρα και του έσκασε. Επίσης από ό,τι μπορώ να διακρίνω πρέπει να του σκίστηκε το λάστιχο και όχι μόνο σε αμπρέλα γιατί... Βλέπετε εδώ. Κάνει ένα μπαμ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Α, αυτός παίζει να βγει εκτός δρόμου. Το είπα. Φαίνεται ρε φίλε, είσαι κάθε εδώ πέρα, καταρχήν το μπερ, φαίνεται αρκετά βαθύ. Οπότε δεν έχεις τόση πιθανότητες να βγεις απ' έξω, δηλαδή έχει ένα αρκετά μεγάλο ύψος. Οπότε ρε φίλε, είσαι full noob. Δηλαδή εντάξει τώρα. Έφυγε εδώ πέρα, έφυγε και λίγο έντο, το ποδήλατο κλάψτε χαράλαμπε. Εντάξει. Αυτός το πας. Α, του μπήκε κλαδί στις... Επόμενος. Θα καρφωθεί σε κανένα δέντρο αυτός. Το είπα. Εντάξει, οριακό ήταν από το δέντρο, αλλά εντάξει. Επόμενος. Α, καλά το πήγε αυτός. Θα πήγε εντό. Τόσο ο τρελός. Τι έκανε ακριβώς. Ναι, το είπα. Έσκασε εντό. Λέτε εδώ πως έχει πάρει κλίση. Εντάξει, έχει πετάξει πολύ πίσω το σώμα, αλλά και πάλι έφυγε έντο και άσχημα. Εντάξει, ήταν λίγο κάπως, έσκασε και σε κακό σημείο, δηλαδή παίζει να έσκασε πάνω στο μπέρμ και να μην έσκασε σε ευθεία. Αλλά ευτυχώς τόσωσε, παρόλο που βγήκε λίγο εκτός, τόσωσε ο τρελός. Μπαμ. Εντάξει, εδώ η Ζάντα παίζει να την άκουσε λίγο. Τι κάνει. Μπαμ. Όχι. Εντάξει, όχι, θα σκάσει πλάγια. Ουχου, παίζει να σπάσει η Ζάντα, Αυτό, λοιπόν, κοιτάξτε εδώ ότι παίζει να παίχτηκε και με αυτόν. Παίζει να κάνει backflip στον αέρα. Όχι, όχι, whip θα ήταν. Ναι, θα ήταν whip, αλλά... Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται τόσο whip και να κάνεις τόσο... Λογικά ήταν backflip στον αέρα και δεν έσκασε σωστά. Γιατί να ήταν whip, είναι λίγο δύσκολο ρε φίλε να γυρίσεις σε 180 μοίρες. Είναι, δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, είναι δύσκολο. Εντάξει, όλα τα καταφέρνεις, αλλά λίγο δύσκολο με whip να γυρίσει 180 μοίρες. Οπότε παίζει να ήταν backflip στον αέρα και δεν προλάβα το γυρίσει, εντάξει. Τώρα η Ζάντα παίζει λίγο να
Τα έπαιξε, να θέλει μια ακτινολόγηση. Α, ξεζάνταρε λίγο. Εντάξει, νομίζω μικροπράγματα. Μια πες ακτινολόγηση, έτσι λίγο ξεζάνταρε. Εντάξει, δεν έπαθε κάτι τραγικό. Τον τρελό. Πες να το πάει καλά αυτός. Κακό. Έφυγε έντο. Έφυγε. Πες να αφήσει και πόδι. Άφησε πόδι. Όχι. Πού είναι το πετάλι. Παίζει, παίζει. Αλλά όχι, είναι μακριά η άπτυση, αλλά οπότε... Τι έφαγε καλά αυτός. Ω, καραμπόλα. Παραλίγο. Πάει το ζώο. Ζώο είναι αυτό, τι είναι. Θα μπει στη μέση. Κάτσε ρε Γιώργη, πώς πέφτες έτσι. Αυτό που λέω, αν αφήσεις πόδι, είναι νόμος. Αν αφήσεις πόδι, την έφαγες. Μπα, και την έφαγε καλά. Επίσης αυτός παίζει να έχει πετάλια κουμποτά. Ναι. Φαίνεται και από το παπούτσι. Για να έφυγε έτσι άσχημα, παίζει να έχει πετάλια κουμποτά. Νομίζω. Όχι, πλατφόρμα είναι. Δεν ξέρω. Παίζει να έχει κουμποτά πετάλια. Δε... Έφυγε πολύ άσχημα. Τι κάνει. Ωχ, έντος. Για να δούμε. Κάτσε, πώς έφυγε αυτός. Δεν πρόλαβα να γυρίσει τη ρόδα, ρε. Ρε. Έκανε το άλμα, το τιμόνι, και εγώ το παθαίνω πολλές φορές. Είναι λες και έχω Parkinson. Και απλά κουνάω το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Όταν είμαι στον αέρα, δεν μπορώ να το κρατήσω ίσιο. Και παίζει αυτός να του φύγει αρκετά. Ή κάνοντας whip, που παίζει να ήταν whip και κάτι τέτοια φάση. Και δεν μπόρεσε να το ισιώσει. Εντάξει, η Ζάντα, αν είναι καμιά της πλάκας, παίζει να την άκουσε καλά. Ω, καλά τη βλέπω. Μια ακτινολόγηση παίζει να θέλει. Μια άλλη φύση, με μια άλλη φύση έτοιμος. Ωχ, θα την φάει. Με τον τρελό. Λοιπόν, παιδες, άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σ' άρεσε. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα comment τη γνώμη σας και άμα θα θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο και αν θα θέλετε να το κάνω σειρά. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σ' άρεσε. Μας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment. Περιμένω στα comment τη γνώμη σας και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye bye.